ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για μια δημοτική αρχή, γενικότερα για την αυτοδιοίκηση, να παραδείτε ένα τέτοιο έργο, μελετώντας το, προβλέποντάς το να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα και επιβλέποντάς το, παραδείγματος το δηλαδή στην ετέλεια, στην νεολαία, να αποτελέσει δηλαδή τη μήτρα προκειμένου να βγουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες στην κοινωνία και σε ένα έργο μάλιστα από 12 έως 18, αλλά και στους καθηγητές, δίδοντάς το φαντάζομαι εγώ μια περίσσια ενέργεια προκειμένου να κάνουν το λειτουργήμα τους πιο άνετα, πιο καλά ίσως. Οπότε πάντα τέτοια, ελπίζω να ξαναβοηθούμε σε τέτοιες στιγμές και έχουμε ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, καλό ρίσκο. Ενέργεια στους καθηγητές, όπως πριν, μεγαλύτερη όρεξη γιατί προσφέρεται για κάτι τέτοιο και όλα να πάνε καλά. Εμείς θα είμαστε συνέχεια δίπλα σας, γιατί εκτός της κατασκευής έχουμε να κάνουμε και με τη συντήρηση, η οποία δεν τελειώνει ποτέ. Ό,τι χρειαστείτε, εδώ. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που παραλαμβάνουμε ένα καινούργιο σχολείο. Και εγώ πρώτη φορά στη διάρκεια της θητείας μου και σαν καθηγήτρια βρίσκομαι σε αυτή την ευχάριστη θέση να παραλάβω ένα καινούργιο σχολείο και να το παραδώσω στους διευθυντές των σχολείων, του γυμνασίου και του λυκείου. Και μετά την παραλαβή τώρα αρχίζει και μια διαδικασία με τον καθαρισμό των χώρων και ύστερα θα αναλάβουν οι διευθυντές και οι καθηγητές να το ζήσουν το σχολείο και ζώντας το να μπορέσουν να διορθώσουν οποιασδήποτε ατέλειες που ίσως υπάρχουν ή πάνω στη κρίση να βελτιώσουν τη λειτουργικότητά του. Αυτά. Εγώ θέλω να πω ότι καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τις τεχνικές υπηρεσίες γιατί αυτό το έργο για να γίνει και νομίζω ότι μετά από 33 χρόνια στην εκπαίδευση νομίζω είναι το καλύτερο έργο που έχω δει από σχολεία. Η Δημαρχία Τεχνικών και η τεχνική του Δήμου, οι επιβλέποντες δουλέψανε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εκείνο που απομένει τώρα, και όπως βλέπετε δουλεύουν μέσα, οι καθαρίστες έχουν καθαρίσει το ένα σχολείο και από Δευτέρα αρχίζουμε τη μετακίνηση. Αυτό που υποσχεθήκαμε σαν Δημοτική Αρχή, ότι μέσα στο καλοκαίρι το σχολείο θα έχει μετακινηθεί. Βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία με την κυρία Μαυρίδου, με τις τεχνικές υπηρεσίες τις δικές μας και με τους διευθυντές των σχολείων. Θα είμαστε όλοι εδώ, όλο το καλοκαίρι, ώστε στην 1η Σεπτέμβρη, αυτό που έχετε γράψει κι εσείς, ότι το κουδούνι να χτυπήσει σε αυτό το σχολείο, νομίζουμε θα είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Όπως είπε και ο συνάδελφος ο κ. Λαζαρίδης, ατέλειες θα υπάρχουν, αλλά στην πορεία αυτές θα τις διορθώσουμε όποιες και αν είναι. Αλλά η μετακίνηση θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Πραγματικά έχουμε ένα σχολείο το οποίο είναι κόσμο για την πόλη.